Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Βλάχων διοργανώνει μια σειρά από εκδηλώσεις για την Επανάσταση του 1821. Είχαμε προγραμματίσει δύο μεγάλα συνέδρια διαζώσεις, τα οποία θα γινόταν στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Όμως η πανδημία μας πήγε πίσω, όμως πήραμε αρκετές πρωτοβουλίες, έτσι διαδικτυακά καταφέραμε να δημιουργήσουμε αυτή τη μεγάλη εκδήλωση, την οποία θα προβάλλουμε την Κυριακή 25 Απριλίου από τις 8 το βράδυ ως τις 11.30 και την οποία είναι αφιερωμένη στην προσφορά των Βλάχων στην Επανάσταση του 1821. Συμμετέχουν διακεκριμένοι καθηγητές πανεπιστημίου, ερευνητές, συγγραφείς και χοροδιδάσκαλοι. Θα αναπτυχθούμε σε κάθε περιοχή γενικά, στους ήρωες κάθε περιοχή, οι οποίοι πρόσφεραν στην Επανάσταση του 1821. Όπως γνωρίζετε, οι Βλάχοι με το πουγγί τους και με το αίμα τους χτίσαν το νεοελληνικό κράτος. Η προσφορά των Βλάχων ήταν πολύ μεγάλη στην Επανάσταση του 1821. Ο Ρήγας, ο Βελισσελής, θα σας αναφέρω μερικά ονόματα τα οποία έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην Επανάσταση. Ο Ρήγας, ο Βελισσελής, ο Γιωργάκης, ο Λίμπιος, τα παιδιά της Αμαρίνας, τα οποία τα είχαμε στην έξοδο του Μεσολογγίου. Αλλά θα ήθελα να σταθώ σε ένα μεγάλο γεγονός, στους ανθρώπους οι οποίοι πρωτοστάτησαν στην ίδρυση του νεοελληνικού κράτους. Είναι μεγάλοι Βλάχοι ευεργέτες. Μετά την καταστροφή της Μοσχόπολης, όπως γνωρίζετε, και οι παροικίες που δημιουργήθηκαν στην Βιέννη, στην Βουδαπέστη, στο Ιάσιο, όλες αυτές οι παροικίες, εκεί πήγε όλος ο βλαχόφωνος ελληνισμός. Από εκεί έδωσαν τα πάντα και ξεκίνησαν την έναρξη της επανάστασης από τις παροικίες. Όλοι αυτοί οι μεγάλοι Βλάχοι ευεργέτες στήριξαν τον αγώνα και στη συνέχεια τους, όπως σήμερα έχουμε τα μεγάλα βλάχικα ευεργετήματα στην Αθήνα, το Παναθηναϊκό Στάδιο, το Ζάπιο Μέγαρο, την Ακαδημία Αθηνών και ένα σωρό, το Θορυκτό Αβέρο και ένα πάρα πολλά άλλα μεγάλα ευεργετήματα και στη στήριξη του νεολικού κράτους. Η προσφορά των Βλάχων είναι πολύ μεγάλη, όπως όλων των συμπατριωτών μας την Επανάσταση του 1821. Εμείς ξεκινάμε αυτή τη μεγάλη διαδικτυακή εκδήλωση με πολύ ενδιαφέρον σε κάθε περιοχή και για την περιοχή σας θα αναφερθούμε. Και ανάμεσα στα κομμάτια και τις εισηγήσεις υπάρχουν ενδιαφέρουσες, θα ακουστούν όμορφα δημοτικά τραγούδια τα οποία αναφέρονται σε Βλάχους ήρωες της Επανάστασης του 1821. 7 καθηγητές πανεπιστημίου, 20 μουσικοί και τραγουδιστές συμμετέχουν σε αυτή την θαυμάσια εκδήλωση. Φαίνεται και μόνο από τα ονόματα πόσο σημαντική είναι, η οποία θα μεταδοθεί ζωντανά και από την τηλεόραση Star Βορείου Ελλάδος Κυριακή στις 8, Πρόεδρε. Αυτό είναι γεγονός. Ευχαριστούμε το ΣΤΑΠ Βορείου Ελλάδος που δίνει βήμα στους πολιτιστικούς συλλόγους, όχι μόνο μας στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Βλάχων, και σε όλους τους τοπικούς συλλόγους στην περιοχή σας, και θερμά συγχαρητήρια, γιατί θέλουμε τη στήριξη των τοπικών καναλιών. Αυτό κάνει το ΣΤΑΡ και μας δίνει βήμα. Έτσι έχουμε τη δυνατότητα όλοι οι συμπατριώτες μας και όλοι οι συνέλληνες να δουν αυτή τη μεγάλη εκδήλωση και εμείς να δούμε αντίστοιχες εκδηλώσεις άλλων ομοσπονδιών ή συλλόγων. Το ΣΤΑΡ δίνει βήμα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ από τους 121 πολιτιστικούς συλλόγους Βλάχων σε όλη τη χώρα που εκπροσωπούμε σαν Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Βλάχων. Όλα αυτά τα χρόνια το ΣΤΑΡ ήταν κοντά μας με ζωντανές συνεντεύξεις, συνδέσεις, ανταμώματα των Βλάχων, και πραγματικά ένα μεγάλο ευχαριστώ.